η πρόταση της κυβέρνησης να διεξαχθεί δημοψήφισμα πάνω στις θέσεις των θεσμών για το μέλλον της χώρας μας είναι μια πρόταση δημοκρατίας, είναι μια πρόταση ευθύνης, είναι μια πρόταση αγώνα και θα προσέθετα μια πρόταση ελπίδας και προοπτικής. Απευθυνόμαστε με εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό και τον καλούμε να πάρει ο ίδιος τις μείζονες αποφάσεις για την πορεία της Ελλάδας. Αυτό που του λέμε με σαφήνεια είναι να καταδικάσει προτάσεις και θέσεις οι οποίες εξοντώνουν τον ελληνικό λαό, αποσυνθέτουν την οικονομία και διαλύουν κάθε μέλλον για την νεολαία μας. Του λέμε να πει ένα μεγάλο όχι σε όλα αυτά, δηλαδή, που επί 5 χρόνια οδηγούν την Ελλάδα από το κακό στο χειρότερο, σε βαθιά ύφεση και σε μεγάλη ανεργία. Η πρότασή μας όμως δεν είναι μόνο μια πρόταση για να πούμε ένα στεντόριο, δυνατό, ισχυρό όχι. Είναι μια πρόταση θετική, είναι μια πρόταση ελπίδας. Είναι μια πρόταση για μια συμφωνία, αν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, συμβατή με το ριζοσπαστικό κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Για μια συμφωνία που θα αφήνει παράθυρο και ανάσα στη χώρα για να βαδίσει μπροστά και να φύγει από την κρίση. Τρομοκρατούν τον ελληνικό λαό με το δημοψήφισμα. Έλεος. Δημοψήφισμα ζητάμε. Ζητάμε να απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό και όχι στη μαφία. Είναι δυνατόν λοιπόν να θεωρείται αντισυνταγματική η προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγωρία, στον απλό πολίτη που είναι η καρδιά του συντάγματος, η καρδιά της λαϊκής κυριαρχίας? Γιατί το λένε αυτό? Γιατί φοβούνται τον λαό. Φοβούνται την βούληση και την κρίση του. Αυτοί επί χρόνια τώρα περνάγαν μνημόνια και πολυνομοσχέδια σε ένα άρθρο και φοβόντουσαν τον λαό. Δεν απευθυνόντουσαν στον ελληνικό λαό. Όλες αυτές οι μείζονες αποφάσεις, τα 2 μνημόνια τα οποία έχουν ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή, γιατί δεν ρωτήσανε για αυτά τον ελληνικό λαό? Γιατί δεν ρωτήσαν τη γνώμη του? Τα ήθελε αυτά ο ελληνικός λαός? Και αν ρωτάγαν τη γνώμη του ελληνικού λαού και προσέφευγαν στον ελληνικό λαό, αυτό θα ήταν εκτροπή, όπως μας είπε ο κύριος Βενιζέλος, ή πραξικόπημα? Πραξικόπημα γινόταν διαρκές όλα τα προηγούμενα 5 χρόνια σε βάρος του ελληνικού λαού. Αυτήν λοιπόν την ώρα εμείς παίρνουμε την ευθύνη να οδηγήσουμε τις εξελίξεις μπροστά, να ενισχύσουμε τη δημοκρατία και μέσα από τη δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία να ληφθούν μείζονες αποφάσεις για το καλό της χώρας. Αυτοί οι οποίοι έρχονται εδώ στη Βουλή τώρα και μας επικρίνουν δεν λένε όμως μία κουβέντα για τις προτάσεις Μέρκελ-Σόιμπλε. Δεν βρίσκουν ούτε μία επίκριση απέναντί τους. Δεν έχουν πει ποτέ τίποτα για τους πιστωτές και όλα αυτά τα οποία κάνουν σε βάρος της Ελλάδας και σε βάρος του ελληνικού λαού. Εμείς ανοίγουμε μέτωπο με τους πιστωτές και τους θεσμούς και τις προτάσεις εξουθένωσης τις οποίες υποβάλλουν. Ανοίγουμε μέτωπο στην εσωτερική ολιγαρχία και στους κύκλους αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σε συνέργεια και συμμαχία μαζί της προκειμένου να επιβάλλουν στην Ελλάδα ένα καθεστώς το οποίο θα ρημάζει τους εργαζόμενους για να κερδίζουν οι λίγοι, για να κερδίζει η ολιγαρχία. Μια διαπλεκόμενη μάλιστα ολιγαρχία. Αυτή την ώρα είναι ώρα ελπίδας και προοπτικής και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θα ανταποκριθεί στο προσκλητήριο όπως έχει ανταποκριθεί σε όλες τις δύσκολες στιγμές αυτής της χώρας. Και θα νικήσει ο λαός, θα νικήσουν οι λαϊκές δυνάμεις, θα νικήσουν οι προοδευτικές προτάσεις απέναντι στο σκοτάδι των πιστωτών και των θεσμών.